επιτέλους δημιουργήσαμε το, τελικά δημιουργήσαμε το καταστατικό. Είναι πλήρες, ώστε να μπορούν να καλύπτουμε όλες τις ομάδες των επαγγελματιών. Τώρα η διαδικασία είναι η εξής. Παίρνουμε υπογραφές από τους επαγγελματίες που ήδη έχουν δηλώσει ότι θέλουν να γίνουν και επιθυμούν ιδρυτικά στελέχη. Ιδρυτικά, παύλα, τακτικά είναι η ορολογία. Το ευχάριστο για μας είναι ότι εκτός από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας, δηλαδή των 8 που πρωτοσυναντηθήκαμε για να συστηθεί ο Ειδικός Φορέας, σε κοντά μας κιόλας ήταν και όλο το επιμελητήριο, πολλοί επαγγελματίες δείξαν ενδιαφέρον να μάθουν ακριβώς τι είναι αυτός ο Ειδικός Φορέας και αν μπορούν και πώς μπορούν να συμμετέχουν και να είναι κοντά μας. Αυτό είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, διότι το βλέπουν σαν ένα θετικό βήμα και όπως έχουμε πει σε όλους, ότι ο Δυτικός Φορέας Τουρισμού πρέπει ακριβώς να είναι σαν, όπως βλέπουν το Δήμο Χίου σαν φορέα, όπως βλέπουν την περιφέρεια σαν φορέα, όπως βλέπουν το Επιμελητήριο σαν ένα φορέα, ακριβώς πρέπει να δούνε με το ίδιο μάτι τον Ιδιωτικό Φορέα Τουρισμού. Και ποιο είναι το καλό στον Ιδιωτικό Φορέα Τουρισμού, και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ασχολείται με ένα πράγμα. Δηλαδή, ο Δήμος έχει 10 πράγματα να ασχοληθεί, η Περιφέρεια άλλα 10, το Επιμελητήριο έχει άλλα 10. Ο Δυτικός Φορέας ασχολείται μόνο με τον τουρισμό και την εξωστρέφεια του νησιού προς τα έξω. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι επαγγελματίες και να είναι όσο περισσότεροι ακόμα κοντά μας. Και σας λέω ότι υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη σε όλο αυτό, ώστε αυτό να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Τα ιδρυτικά μέλη είναι, για να ξεκινήσει ένα καταστατικό, καταρχήν να το ξεκινήσουμε από την αρχή, χρειάζεται 20 μέλη για να μπορεί, 20 μέλη για να μπορεί να κατατεθεί. Είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι έχουν γίνει σχεδόν διπλάσιοι. Κάποια ονόματα μπορώ να σας πω, είναι και πράκτορς, ο Θόδωρος ο Μιχαλάκης, ο Κώστας ο Μούδρος, είναι, που ασχολούνται με τον τουρισμό, ο Δημήτρης ο Κεντριλάκης, θα μας δώσει τώρα απάντηση οι ξενοδόχοι, γιατί θέλουν να είναι επίσημη όλη η απάντησή τους μετά τη Γενική του Συνέλευση, το Σωματείο των Ξενοδόχων, που είναι όλοι μαζί, που αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένας-δύο, αλλά ξαφνικά θα είναι συν 30 άτομα από τα 40 που σας λέω. Είναι η διοίκηση του επιμελητηρίου μέσα και κάποιοι επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης και του τουριστικού τομέα. Το επόμενο βήμα για να ξέρει ο κόσμος είναι το καταστατικό αυτό πάει στην εφορία, στον έφορο, στον αντίστοιχο έφορο, στην έφορο τη συγκεκριμένη περίπτωση στη δική μας. Από εκεί και ύστερα κρίνει ότι πράγματι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και καταθέτεται στο πρωτοδικείο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα πούμε ότι θα δούμε? Στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουν όλα αυτά τελειώσει και θα έχουμε και πλήρη ονοματολόγιο να σας πούμε ακριβώς ποιοι επιχειρηματίες είναι μέσα και να σας πούμε και ακριβώς τα επόμενα βήματα του Ιδιωτικού Φορέα.